φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά πολλά αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Σε ψάξω πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, χάρτινα χρόνια, σύννεφα μοιάζουν πανιά. Με μια θάλασσα πάω εγώ. Είναι πάνω. Να έρθω εγώ αμέσως να πιάσω την Αθήνα, να έρθω να προσέχει το μωρό και να έρθω. Ξέρω πολλά καλά δικαιώματα μου. Εσείς προσπαθείτε να με ενοχοποιήσετε, αλλά δεν θα καταφέρετε. Ξέρω πολλά καλά που το πάτε. Οτιδήποτε πω, να χρησιμοποιηθεί εναντίο. Έλα, πιάστε το. Το χαρακτήρα μου το ξέρεις. Μη με κάνεις να νιώθω ασφυκτικά. Δεν ανησυχείς που δεν έχουμε νέα από την Αθηνά και τον Παύλο. Εξέχασα τον Στέλιο. Και είναι ωραίο τώρα αυτό που είπες. Έγινε. Εντάξει. Να αφήσω ένα μήνυμα στην Αθηνά γραπτό. Πέτρο. Σε παρακαλώ, με κατακρίνεις. Ο νους με πάνω σου και πας στο μωρό μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δαμέ, πελάνε στέλια. Γιατί άμα σου πω να πάμε σπίτι μου θα θέλεις. Όχι, νιώθω ακόμα έτοιμη. Πού σε καταντήσαμε έτσι. Ευρίζες του μέσα στο σπίτι, σαν ζήσα στον ιδερευταίοι χαμάλιδες. Πώς τον υπόκοσμο. Απογοητεύτηκα. Λες και έχετε μίσος ο ένας για τον άλλο. Μακάρι να γιάνει και εκείνος και να το διαλύσετε τέρμα. Σε μένα, μωρέ, που σε έωσα την καστροφή, που πήγαγες στην Αθήνα, που σε έκανα άνθρωπο, σε μένα! Πέντε ζωές θες για να μου ξεχρεώσεις. Όπα, θύε, μισό λεπτό, γιατί έχεις πάρει πολύ φορά. Νανάη, σε παρακαλώ. Όχι, αφού μιλάτε ανοιχτά, έχω κι εγώ άποψη. Θύε, σου χρωστάμε, αλλά οι ζωές μας είναι δικές μας, καταλαβαίνεις, η ζωή μας μας ανήκει. Με τη μαμά όλη μας τη ζωή, είμαστε δυο μας. Και αρχηγός στη ζωή μας είναι η μάνα μου. Τι θες τώρα, να μας ελέγξεις την κάθε μας μέρα? Σε παρακαλώ, Δανάη, μην ανακατεύεσαι. Τα χρήματα υπάρχουν. Μη σπαταλάς το σάλιο σου στις απειλές. Λοιπόν, ο άνθρωπος που με βοηθάει είναι εδώ στην Αθήνα. Με τα χρήματα. Πες μου μόνο πότε, πού και με ποιον δικό σου θα συναντηθεί για να του παραδώσει τα λεφτά. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Για κορόιδο με έχεις. Και αν είναι προσημειωμένα, πρέπει να το ελέγξω. Στέφανε, τι γίνεται εδώ με? Ελή, κάτι ερώτησα? Εγώ το είπα να έρθει. Α, μάλιστα. Τι δηλαδή τώρα είσαστε μαζί κανονικά? Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει? Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα σε πάρω το απόγευμα. Οκ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, ε. Πάρε, περιμένω. Είναι μεγάλη ευκαιρία πάντως. Τι, θες κάτι? Ένας φίλος ήταν. Από την Ελλάδα, ζει εδώ τώρα. Αγάπη μου, άκουμε. Ο Λουκάς δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι παράλυτος. Ούλα να πάνε καλά. Με φάζε, μωρό μου. Δεν πρόκειται να ξαναπάω πίσω. Ποτέ ξανά. Θέλω να είμαι μαζί σου και μόνο μαζί σου. Και στο Λούκα ξεκαθάρισα. Το είπα τον να μείνω κοντά του σαν άνθρωπος μέχρι να γίνει το χειρουργείο και να αποκατασταθεί. Τίποτε άλλο. Εννοείται.
τούτον εννοείται. Πες μου κάτι όμως. Γιατί το πέτασε συνέχεια ανυπονοούμενα. Πας στον καφκάνε, αλλά λες το συνέχεια αν το μωρό είναι δικό σου, είσαι μόνο δικό σου. Γιατί θέλεις να βγάλεις τον Λούκα μου τη ζωή της κόρης του. Αγάπη μου, να κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Είναι σωστό. Έναν έντιμο. Έναν έντιμο τον που σκεφτείχες. Ρε Αντρέα, να ξέρεις τι μου λες τώρα. Αγάπη μου, ό,τι και να έγινε, ο Λούκας λατρεύει το μωρό. Δεν το αξίζει να τον πληγώνεις έτσι. Εκτός κι αν έκαμε στο μωρό μόνοι σου, γεμμα στο λαλείς. Κοίτα, Αντρέα, αν είμαι προετοιμασμένη για τον τη συζήτηση τώρα. Ο Λούκας ξέρει πολλά καλά γιατί είπε ό,τι είπα. Α, ναι. Θέλω και εγώ να ξέρω καλό. Τι είναι εκείνο που του είπες? Ένα δικό του το μωρό. Ο Λούκας δεν μπορεί να κάνει μωρά. Τι είπες τώρα? Καλά, πώς έκαμε στο με κρουσματική? Αντρέα, είσαι βλάκας. Δικό σου, ρε, δικό μου. Δικό μας μωρό. Πιστεύεις? Εν κόρη σου. Αλήθεια που σου λέω. Πε κάτι. Ρωτάς αν μπορώ. Κόφκεται η αναπνοή μου που τη χαράν και συγχρόνως που τον πόνο. Νιώθω ότι σήμερα γεννήθηκε η κόρη μου, αλλά συγχρόνως πέθανε η γυναίκα που αγάπησα. Για μένα μου το είπες τώρα αυτό. Ξέρεις να λάτρεψα καμιάν άλλη. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο να είσαι. Ξέρω τι να σου πω. Βρήσε με, ξέσπασε. Παράλυσα. Νιώθω σαν να έχει φύγει μου το αίμα από το σώμα μου. Ότι έχω 100 κιλά σίδερο πάνω στο στήθος μου. Πες από τα σύννεφα. Εσύ. Μόνο εσύ είναι να κατηγορείς τον εαυτό σου. Πέμω. Περιμένω να ακούσω. Πόσο καλά μου εφέρθηκες. Πόσο δίθεν και εγωίστρια είσαι. Καταρχήν, πέμω έναν όσα έχασα. Τι έγινε? Ξαφνικά χάσεις τις λέξεις σου. Θέλεις να σε βοηθήσω εγώ να θυμηθείς? Έχασα ουλήν την εγκυμοσύνη. Ουλήν την αναμονή. Έχασα τα πρώτα σημάδια της ύπαρξης της κόρης μου. Σε είναι τη μαγική στιγμή
Τι χαρά να την κρατήσω από εδώ στα χέρια μου. Τα πρώτα της κλάματα. Τα πρώτα της βλέμματα. Πόσο ηλίθιος είμαι, Θεέ μου. Και σου δάμε και λέω ότι όποτε θέλεις να χωρίσεις με τον Λούκα θα θωρεί το μωρό του όποτε θέλει. Το μωρό του. Και δεν υποψιάστηκα καν όταν μιλούσα για το ίδιο το δικό μου το μωρό, τη δική μου την κόρη. Άντρα μου, άκουμε. Άκουμε μια στιγμή. Έχω κάποιες δικαιολογίες. Εν ήθελες μωρό. Εν ήθελες μωρό μες τα πόθηκια σου. Ήθελες να τελειώσεις τις σπουδές σου. Ήσουν απόλυτος. Εν ήθελα να σε εκβιάσω. Κουβέντα! Δεν έχεις απολύτως καμία δικαιολογία. Είσαι σατανική. Τούτο που έκαμες μόνο μία αλήθεια θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο μια γυναίκα χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. Χωρίς καμιά συνείδηση και ενοχή, χωρίς τύψεις. Σου τα μέσα τσελάνες μου για το πώς είναι αδυναμία να έχει ο Λούκας της κόρης του. Και μιλάς για την κόρη μου. Το μωρό το δικό μου. Πόσο μπόρεσες. Νιώθω δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω στη ζωή μου. Είσαι μια τυποτένια. Αγάπη μου, πώς είσαι, πονείς? Παραπάνω είναι η ψυχή μου που πονεί. Πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο ανήμπορος. Έγιναν πάρα πολλά λύσα. Δεν έχει σημασία τίποτε τώρα. Να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και την υγεία σου. Τίποτε άλλο. Χωρίζω, Λίζα. Ξέρω ότι για σένα δυο σου ελπίδες, αλλά για μένα είναι διαφορετικό. Χάνω τις ισορροπίες μου. Και όσον αφορά την υγεία μου, νιώθω ότι θα ξαναπερπατήσω ποτέ. Δεν μιλάς έτσι, ρε Λουκά μου. Είσαι με εμένα δίπλα σου, αγαπώ σε. Να είμαι δίπλα σου, σαν φίλη, σαν νοσοκόμα, σαν ερωμένη, ό,τι θέλεις εσύ. Άρα, Λυζάκη, συγκίνεις με, ξέρεις το. Έκαμα σου και σαν πολλά. Έλα, φέρα σου μια Παναγίτσα. Ξέρω ότι πιστεύεις. Που κάπου πρέπει να κρατηθείς. Να πιστέψεις ότι έχεις δύναμη μέσα σου. Του λένε να πάνε καλά. Αγάπη μου. Γκρίσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου. Ο χωρισμός την ίσου. Ωραία, έναν έτσι. Έναν έτσι. Είχα αποφασίσει να το μεγαλώσω μόνη μου το μωρό. Μόνη μου, τέλεια. Για να μην νιώσεις ότι σε εκφιάζω. Ο Λούκας δεν μπορεί να κάνει μωρά. Εμείς είχαμε χωρίσει τότε, είχε γίνει το κοινό με τη μαμά σου, θυμάσαι. Τι έμαθε το τυχαίο και πρότεινε. Πες τώρα. Ο Λούκας δεν μπορεί να κάνει μωρά. Και τι είμαι εγώ, ρε Λένα. Τράπεζα σπέρματος. Το κέρατο μου μέσα. Ακόμη μπορεί να κάνει μωρά, Λούκας. Προσπάθησα να σου το πω. Ακόμα και τότε που... που υψηλώσαν η πίεση του Λούκα. Αλίμονο. Θυμούμαι κάτι μου σε πρόλογο τότε. Πες μου ότι να μου πεις κάτι που συγχρόνως είναι να χαρώ, αλλά να θυμώσω κιόλας. Μόνο να θυμώσω, Ελένα. Να θυμώσω πώς. Όπως ας πούμε, όταν μου τον πάρουν το αυτοκίνητο. Όταν έχει κινήσει στο δρόμο και να αρχίσω στο ραντεβού. Όταν να μπει ένας αλήτης μες στο σπίτι να με κλέψει. Εγώ δεν θυμώνω έτσι απλά πράγματα. Και τώρα είμαι θυμωμένος. Είμαι εξαγριωμένος. Και φοβισμένος. Γιατί πρόδωσες με. Γιατί δεν σε ξέρω εσένα. Δεν ξέρω τίποτα για τους ανθρώπους. Γιατί εσύ δεν πήγες απλά μες στο σπίτι μου να με κλέψεις. Να κλέψεις τα λεφτά μου, το πορτοφόλι μου, την τηλεόραση, το λάπτοπ. Έκλεψες μου το παιδί μου, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι έκαμες!
είναι δικό μου το μωρό. Ήξερες το, για να καλύψεις το τώρα. Μεγάλη ιστορία, Λίζ. Γι' αυτό σου λέω. Φύγε από μένα. Πραγματικά σου λέω. Ακόμα και ο χωρισμός μου με την Έλενα ανησυχεί. Αν είναι οριστικός, πάλι να φύγεις. Να μην έχεις καμιά ελπίδα. Είσαι νέα, Λίζ. Είσαι όμορφη. Κάμε τη ζωή σου. Εντάξει, δεν είσαι εσύ για μένα. Εγώ δεν καμπλώ ούτε μωρά. Με νοιάζει, αγάπη μου. Ξέρω τι σου λέω, με νοιάζει. Μακαρές έχω εσύ να τρελά τα άλλα μου, είναι αδιαφορά. Να είσαι εσύ το μωρό μου. Δεν καταλάβεις ποτέ τι νοιάζω για σένα. Συγγνώμη, νομίζα πως ήσουν μόνος σου. Να φύγω, ενοχλώ. Έλα. Λίζα, ο αδερφός μου, ο Φίλιππος. Χαίρομαι πολύ. Η Λίζ. Είμαι στο σακάκι μου, μέσα στο αυτοκίνητο μου, ναρκωτικά. Κοκαίνη. Τόσο. Ελευθεριάδησε, ναι. Ποιο άλλο. Αλλά δεν έχω αποδείξει. Όμω που να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα, εγώ να σε έβρισα αποδείξει. Έφυγε η ψυχή μου, καταλαβαίνει το. Ωραία, μου καταλαβαίνω. Τι σου πω. Δεν ήταν όσο κατάφερε να του κάνει να σε αφήσουν ελεύθερο. Έτσι σοβαρή κατηγορία, εν τέλο έγινε. Τι να σου το πω όλα μετά. Τώρα θέλω μια χάρη μου σένα. Εσύ. Θέλω να πιάσει τηλέφωνο μια αντιγόνη που δουλεύει ξένο ελευθεριάδη. Και να έβρει μια δικαιολογία να είσαι πίσω ότι αγοράζει ένα δώρο, να φτιάξει από σπίτι, εγώ να είμαι κρυμμένο κάπου για να τη δω. Κάτσε μισό λεπτό, είναι η Αντιγόνη που κολλά. Ένα στο απόγευμα μετά. Θέλω να δω το πρόσωπο και να σιωρευτώ για κάτι και να σου πω. Εντάξει. Καλά, ναι, το. Ένα τυχαίο να πάει σε μένα, σου ανοίξει Αντιγόνη, αν είδε ο πρόσωπο. Δεν ξέρω, ένα θυμό. Θέλω να σιωρευτώ. Άκου κάτι. Εγώ πάω μέσα να αλλάξω ρούχα, διότι έχει τρει μέρε που με. Να κάνω ένα μπάνι να αλλάξω ρούχα και έρχομαι να φύγουν επί τόπου. Εσύ πια τηλέφωνο τώρα, σε παρακαλώ. Αντρέα, σε παρακαλώ. Αφήσ' με να σου θυμίζω τα γεγονότα, εμπλόκαρες και δεν θυμάσαι τις λεπτομέρειες. Αντρέα! Πού πάεις? Όπου θέλω. Τραβά την πόρτα μου να φύγεις. Αντρέα, ούτε καν με άκουσες. Αφήσ' με να σου μιλήσω, σε παρακαλώ. Να μου πεις τι. Πως ο Λούκας, η αγάπη σας, ο γάμος σου έκαμε σε να του χαρίσεις το δικό μου το μωρό. Ή πως με περίπεζες τόσον καιρό με τον ελεηνότερον τρόπο γιατί ήταν να πεθάνει εκείνος. Ευτυχώς όμως, Έλενα, που οι άνθρωποι δεν πεθανίσκουν τόσο εύκολα. Έκαμε στον Λούκα μάγκα με το δικό μου το μωρό. Και με να εκμεταλλεύτηκες με σαν ένα δότη που ήταν τράπεζα σπέρματος και μετά επέταξες με σαν να μου έναν τίποτε. Δεν με αγάπησες. Η αγάπη σου ήταν μεγάλη για μένα. Τόση ήταν μικρή. Όπως και την ψυχή σου με βοηθήσεις. Να σου κρύψω και εγώ κάτι σημαντικό, όμως. Κάτι πολλά σημαντικό για σένα. Κι όταν και αν κάποτε μάθεις να καταλάβεις τι σημαίνει προδοσία. Νομίζω δικαιούμαι το, ναι. Thank you.
Έλα, αστυνομέ. Πάρω σε Ευθυμίου. Ναι, ναι, βεβαιώθηκα. Η γυναίκα που σας έλεγα, Τζίνι, Τζίνι που με έφερε τα ναρκωτικά. Είναι η γυναίκα που δουλεύει στο σπίτι του Ελευθεριάδη, για γη βοηθός. Αντιγόνη, Αντιγόνη το όνομά της. Δεν είμαι σίγουρος για το επιθέτω. Να το μάθω και να σας πω. Ευχαριστώ. Σαν αερικό θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δες εδώ. Με γλυκό κρασί θα γίνω, αργοναύτης να'ρθω να σε βρω, να σε ανταμώσω λίγο στις ψυχές μου. Σε χόρτασα ποτέ μου, όλα ήταν μια στιγμή. Να γλιστρούσες στο σκοτάδι. Τι είπα, ό,τι είδα λέω. Θέλεις να σου πω ψέματα? Αντρέα, πάρε μια φωτογραφία σου και συγκρινέτη όταν ήσουν μωρό. Εσύ και το παιδί της Έλενας είστε ίδιοι. Τι υπονοείς δηλαδή? Μίλα καθαρά! Είδατε φωτογραφία του, δηλαδή. Έγινε κάτι πολλά σοβαρά. Να σου πω κάτι, αλλά θέλω να φανεί δυνατός, έτσι. Θέλω να το αντιμετωπίσεις ψυχικά. Τι έγινε, δε φίλε, πέ μου, σε παρακαλώ. Σου. Ναι.
κλαίεις. Γιατί κλαίεις. Ξέρω ποιο. Άρα τη Λίτσα, δεν είσαι σοβαρός. Εγίνονται εδώ τα πράγματα, Φίλιππ. Γιατί, ωε. Ας τ' αγαπά, κάνε μια νέα αρχή μαζί της. Πάνω σε γερές βάσεις. Τι είναι τούτη η λιεμονή να είσαι σε διαλυμένη σχέση. Τέλος πάντων, τώρα προέχει η υγεία σου. Πώς νιώθεις? Πώς να νιώθω? Νομίζω εν όνειρο. Νομίζω ότι μου συμβαίνει εμένα έτσι πράγμα. Την μια είμαι αισιόδοξος, την άλλη νομίζω ότι... Ότι είναι ούλα μαύρα. Ούλα να πάει μια χαρά, μην ανησυχείς. Βρες το γιατρό, να ξαμίλησες. Ναι, ναι, ναι. Μετά το χειρουργείο, να ξεμπλοκάρει τον νεύρο στη μέση σου. Εσύ, δεν φοβάσαι τίποτα. Άκουσα για τον γιατρό ότι είναι καταπληκτικός χειρουργός. Με θαύματα, με άλλες περιπτώσεις πολλά πιο δύσκολες από τη δική σου. Έλα, γιατί με θωρείς καθήκοντα. Φιλιππέ, δεν κρύφεις μου τίποτα, ναι. Τέλος πάντων. Πιάσε σε παρακαλώ την Έλενα αν τηλέφωνο. Έθελα να μοιάσω. Σε ρώτα να μάθεις τι κάνει το μωρό μου. Λείπει μου. Τη θάλασσα στην πονηριά και τη σιωπή. Μόνο μου το μωρό μου δεν κοιμήθηκε. Συγγνώμη, γιατί με κάλεσες, δαμέ? Για να σε θωρώ πως συμπεριφέρεσαι στο μωρό και να συγκινηθώ. Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα, ορίστε. Αλλά τελικά θα είμαι εμπόρο. Έλα το βράδυ μου σπίτι, να ο παπάς λείπει. Να πούμε τι, ρε, Ελλή. Ορίστε μου. Εγώ φαντάζομαι πάντα όλη μου τη ζωή μαζί σου. Τούτον όλο που ζω τώρα εν τόσο αλλιώτικο. Τόσο ξένο για μένα. Ναι, α. Και πώς δηλαδή φαντάζεσαι τη ζωή σου μαζί μου? Με το που θα έφυγαινε από την πόρτα να με γερατώνεις με τον Στεφανό. Αδιαφορούσες για μένα. Εζούσαμε, λες, είμαστε παντρεμένοι 40 χρόνια. Επειδή θυκιαβάζω, επειδή έχω στόχους και επειδή θέλω να πετύχω. Να σου πω κάτι. Παρέτα μας την τελική που κάθομαι και ακούω σε ρε ηλίθιο. Εσένα η μοναδική σου στόχη είναι να πάει στον Παλί, στον Άγιο Μαυρίκιο και στο Μοντεκάρλο. Να σου πω κάτι. Με την ευχή μου να τα κάνεις. Τώρα που να σου δώκω το διαζύγιο και να είσαι ελεύθερη, να βρεις ένα λεφτά να σε γυρίζει. Γιατί με εμπιστεύκεσαι? Γιατί μου λάλλεις τη σχέση να έχει με στην ιστορία? Μόνο μου, εμπιστεύκομαι. Αλλά... Ξανασκέφτηκα το. Άι στο καλύτερα. Να σου πω μετά. Εντζίνη που σε προειδοποίησε, ναι. Άκουμε. Θυμάσαι τον αστυνόμο που με γλίτωσε τότε που την απαγωγή? Ναι. Τσίνωσε να ξεκαθαρίσει τώρα την υπόθεση. Εγώ ένα σου υπόσχομαι. Ο Ελευθεριάδης τούντη φορά δεν θα τη βγάλει καθαρή. Θα πληρώσει. Έλα να σε κάνω μια σφιχτή αγκαλιά. Έλα. Σε μένα μου θυμώνεις. Γιατί είναι έξω αυτός, ρε. Λέγε. Δεν ξέρω. Μια ώρα στο φωνάζω. Τον αφήστε να λέμε. Πώς όμως. Γιατί εδώ κάνεις άπιο υπάρχει, ε. Κάποια βρωμιά έχεις κάνει εσύ. Τι. Το σφίριξες στην Έλκη αυτή που το πρόλαβε. Ή μήπως δεν έβαλες ποτέ το σακουλάκι στο αυτοκίνητό του, ε. Αλλά τι λέω πάλι, αφού εγώ το έβαλα ο ίδιος στο μπουφάντο. Τον ειδοποίησες, ε! Δημήτρη, δεν μίλησα σε κανέναν. Έβαλα την ποσότητα που μου είπες στο αυτοκίνητό του. Καθηγή, πρόσεχε. Επαναλαμβάνεσαι και αρχίζεις να μου τη δίνεις, έτσι!
Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να με πιστέψεις. Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ για την έξω. Δεν ξέρω, σου λέω. Ξέρεις και περιμένω την καλύτερη εξήγηση. Ξαναρωτάω, για ποιο λόγο αυτός δεν είναι στη φυλακή. Και δεύτερον, ποιος τον ειδοποίησε και πέταξε το σακουλάκι όταν ερχόντουσαν οι μπάτσοι. Και πώς δεν βρέθηκε το άλλο. Όπως βλέπεις, αργά ή γρήγορα τα παθαίνω όλα, έτσι. Ξέρετε αν είναι αλήθεια, λοιπόν. Σου λέω, δεν ξέρω! Εγώ πάντως μια φορά στραβή δεν σου έκανα. Σκάσε ρε κερατά, θα σε λιώσω, τα ακούς. Θα σε λιώσω, ρε! Τόσα λεπτά χαμένα! Την προηγούμενη φορά τα πέταξε στη θάλασσα, στη Χάρισα. Γιατί να μου φυλάς τα πόδια, τώρα τα πέταξε στον δρόμο! Τι θέλεις, ρε πόλεμο! Θα τον έχεις! Πρόσεξε όμως, άλλαξε την πορεία σου πρώτα, έτσι! Τα ακούς τι σου λέω! Ή συμμορφώνεσαι και μου δίνεις εξηγήσεις για το τι έγινε, και σύντομα, ή πλέον φυλάξω από μένα, κατάλαβες! Και να σου πω και κάτι, ότι σου αξίζει εσείς δίπλα σου και να το χαίρεσαι. Για όσον προλάβεις βέβαια, γιατί μου τράσαν τον Στέφανο να ξέρεις ότι ποτέ δεν έχουν καλό τέλος. Εντάξει, στην τελική ρε Ελένη κατάλαβα τι ζητάς που μένα. Επιβεβαίωση είναι ότι σε ξεπέρασα ποτέ. Παρέτα μας. Τούτον έχω να σου πω, παρέτα μας. Ευχαριστώ μου, συζητήσαμε. Ευχαριστώ που τις έκαμε, σπέρα. Τίποτε ρε, σιγά. Μόλις έμαθα για τον Λούκα, ανησύχησα. Τι έγινε, τι λάλλουν οι γιατροί. Να κάνει χειρουργείο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μαγάρι να πάνε όλα καλά. Πάντως, ό,τι χρειαστείς, αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε, με διστάσεις να μου το ζητήσεις. Ευχαριστώ, Ρέστη. Συγκινείς μου. Σιγά, χαρά στο πράγμα που έκανα. Εν τω μεταξύ, Ελένα, ήθελα να πάω να το δώσω από το νοσοκομείο. Μπορώ να πάω τώρα. Κι εγώ θέλω να πάω. Ναι, βέβαια, πιένετε. Συμπαθήσατε και το στήκε πάρα πολύ. Να χαρεί. Ευχαριστώ για ό,τι έκαμε. Sorry που σε ταλαιπωρήσα. Καθόλου, μην το ξαναπείς. Είσαι χάρη κάτω. Ήταν πολλά ήσυχη. Αλλάξα την τζοετά, είσαι την τζεπριλία. Ευχαριστώ, Ρέλη, μου δεν έχω λόγια. Μην το ξαναπείς. Σοβαρά, ό,τι χρειαστείς εγώ μετά. Πάμε. Γεια σου, Ελένα, να πούμε. Γεια σου, Ρέστη μου, στο καλό. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ξέρετε το. Ξέρετε ότι το μωρό είναι δικό μου, ζωή του Λούκα. Μια απάντηση θέλω. Ούτε λόγια, ούτε δικαιολογίες. Ώστε ξέρετε το, α. Παύλο. Ξέρεις το εσύ. Τέλεια. Thank you, ρε.
Ελπίζω ότι εσύ θα με προδόνεις. Που την Αθήνα είχα μεγάλες απαιτήσεις. Ακολουθεί πιστά τις διαταγές της Έλενας. Αλλά εσύ... Εσύ, ρε. Αντρέα, προσπάθησα να σου το πω. Αλλά εσύ Κόψε το ζαμέ! Εν ξέρεις, ρε, τι σημαίνει αληθινή φιλία. Και κρίμα για σένα. Εν ξέρεις τι χάνεις. Και με διανοηθείς να σκεφτείς ότι τούτα λαό τα πας στα νεύρα μου και ότι αύριο θα περίμενε, μου περάσει... Περίμενε, Αντρέα, ένα λεπτό. Περίμενε. Αν θέλεις να τα βάλεις με κάποιον, πάρ' τα μαζί μου, εντάξει. Εγώ εκφιάζα τον Παύλο με χωρισμό για να με μιλήσει της Ελένας. Ούτε λέξη! Δεν θέλω να ακούσω τίποτε. Καμία δικαιολογία. Τέλος! Ήσουν εσύ, δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει. Είσαι ο άγγελος μου. Ο φύλακας άγγελος μου. Και εγώ τι έκανα. Ήρθαμε κι εμείς. Καλωσορίσετε. Απαναγία μου, θέλω μια αγκαλιά μεγάλη, θέλω και προτίμησα σε άγγελε μου. Αριστοτέλη με λένε, όχι άγγελο. Πω, τι πετάει το στόμα σου. αγόρι μου, χαϊδευτικά το είπε, δεν σου άλλαξε όνομα. Εννοείται. Πού θα πάμε. Θέλω να μου πεις που θέλεις να πάμε. Ναι, ναι, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ναι, δεν στα είπαμε. Ο κύριος από εδώ έχει πυρετό, οπότε δεν θα βγούμε για να μην χειροτερέψουμε. Έχει πυρετό. Έχει πολύ πυρετό. Τόσο όσο χρειάζεται για να μείνουμε μέσα. Γιατί όποιος βγαίνει με το φανελάκι και δεν προσέχει και δεν ακούει αυτά που του λέμε, αυτά παθαίνει. Οπότε τώρα δεν έχει ούτε Λούνα Πάρκ ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι χαρούμενος που θα κάτσουμε εδώ και θα μας μαγειρέψει η Θεία Ανδριά. Και θα παίξω και με το σκυλάκι. Πού είναι. Έπιασα σε. Η Λάκια είναι δαμέν έξω. Να σου φέρω μετά. Θέλω να μου πεις τι θέλεις να φάμε. Τι θα μαγειρέψουμε. Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Μακαρόνια με κιμά και πατάτες τηγανιτές. Α.
Και τι ρόπιτα με πατάτες τηγανίτες. Ειδικά τις πατάτες τις έχουμε παντός καιρού. Αστροναύτη μου, δεν πάνε όλα αυτά τα φαγητά μαζί και πάλι με τις πατάτες τηγανίτες. Δεν πειράζει, αφήστε τον αφού θέλει το μωρό. Η Λάκη τρώει μακαρόνια με κιμά. Η Λάκη. Τρώει παούλα η Λάκη, μεγάλωσε. Και τι πειράζει, εγώ την αγαπώ το ίδιο. Πάμε μέσα να σε βλέπω που θα μαγειρεύεις. Τέλεια φανέλα. Ωραία που περνάμε, ε. Είδες, και τώρα θα ήμασταν στο Δράκο και θα κάναμε βόλτες. Σκασίλα μου, θα σε βοηθήσω κι εγώ στο μαγείρεμα. Για πάμε. Ωραία, μα νερό δεν γίνεται. Μαμά, θέλω να μιλήσουμε καθαρά για το θείο. Άσε με ρε παιδάκι μου, αρκετά συγχύστηκα με αυτό το θέμα. Με ζαλίζεις κι εσύ άλλο. Και σταμάτα να χώνεις τη μύτη σου παντού. Τι κακό κι αυτό. Ρε μαμά, μην με αφήνεις την απ' έξω. Αφορά και εμένα. Θέλω να ξέρω κάποια πράγματα. Τι θέλεις να ξέρεις, ρε παιδάκι μου, μη σκας γάιδαρο κι εσύ. Τι θες να ξέρεις, πες μου. Αν έχει δίκιο. Σε ορισμένα πράγματα έχει δίκιο. Φυσικά και είμαστε υποχρεωμένες. Πάρα πολύ στο θείο σου. Αλλά ώρες-ώρες είναι τόσο αλαζονικός που μου τη βαράει στο κεφάλι. Αν είναι έμπορος ναρκωτικών, θέλω να ξέρω. Εσύ τι ξέρεις. Τίποτα. Και τέλος η κουβέντα. Ε, τώρα μου τη βαράς εσύ. Ζήτησε να με δει μόνη μου. Πού, στο σπίτι του, δεν θέλω να πας σπίτι του. Κάπου έξω να πάτε. Ναι, τώρα γιατί. Λέγε ρε μαμά, γιατί έχει σπίτι του. Πω, σκας γάιδαρο, μωρέ Δανάκη, εσύ. Αμάν, αφού με ξέρεις, δεν ξέρεις το χαρακτήρα μου. Άμα δεν είμαι 100% σίγουρη για κάτι και για τέτοια σοβαρά ζητήματα, εγώ δεν μιλάω. Ωραία. Ας μιλήσουμε για αστεία ζητήματα. Άντε, ας μιλήσουμε για αστεία. Για πες. Άμα θα παντρευτείς τον Νικόλα, θα βάλεις νηφικό και πέπλο με ουρά 7 μέτρα. Τι θα βάλω? Άσε μας, Μορδανάκη, εσύ, νηφικό και πέπλο 7 μέτρα. Γιατί? Γιατί έτσι. Ο Ανδρέας είμαι. Μπορείς να έρθεις σπίτι μου? Ναι, κάτι συμβαίνει και χρειάζομαι μια νομική συμβουλή μου σένα. Έμαθα ότι έχω ένα μωρό και κρύψα μου το. Και θέλω να ξέρω τα δικαιώματά μου. Εννοείται πως τα θέλω. Ούλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος σε ένα χωρισμένο πατέρα. Ναι, αλλά τι να κάνω, πώς να το αποδείξω? Εντάξει, οκ, περιμένω σε. Τι βάλαμε μέσα ως τώρα, βοήθαμε να θυμηθούμε. Βάλαμε κρεμμυδάκι, σκορδάκι, κανελίτσα, γαρίφαλο, αλατάκι. Γύρω στο μισό κιλό. Να παραγγείλουμε απ' έξω για να φάμε κάποια στιγμή. Σταμάτα, εντάξει. Το φαΐ ήταν τέλειο. Με μας διακόπτεις, πίσω στη συζήτησή μας. Λοιπόν, τι άλλο βάλαμε, είπαμε. Και ντοματούλα βάλαμε. Και ντοματούλα, μα εσύ είσαι ο καλύτερος βοηθός στον κόσμο, ξέρεις το. Τι θα έκανα δε σε θα ήθελα. Τι βάλε, άφορε μου, δύο φορές έβαλες, θα καεί το στόμα μας. Η πάπρικα δεν καίει καθόλου, αν θες να ξέρεις. Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη. Ναι, ναι, εδώ στο θάρρος εσύ. Να μας ανοίξει φίλο για σούση μετά. Και έλα εδώ, ναι, ρε. Έλα εδώ να σου βάλω θερμόμετρο. Όχου, πάλι. Πάλι και δεν θέλω αντιρρήσεις, έλα εδώ γρήγορα. Άντε. Αμέσως την απάντηση έτοιμη την έχεις. Κάποιον μου θυμίζεις.
Πω, ζεματάς, ρε. Δεν και εγώ, τα χείλη σου είναι ζεστά. Άγγελε μου, να βάλω τα δικά μου χείλη που είναι κρύα. Έχεις πυρετό, έχεις πολύ πυρετό. Και να κάνουμε πέτρο. Θα δούμε. Ξέρετε αυτό και δύο τα βλέπεις, ναι, ρε, που στα λέω, ε. Τώρα θα πάρουμε αντιπυρετικό. Εντάξει. Μου δίνεις ένα κουτάλι, σου παρακαλώ. Ναι. Όχι εσύ. Βάζεις πολύ στο κουτάλι. Η θεία. Ναι, η θεία. Έλα, αγάπη μου. Ένα λεπτό, έρχεται και το νερό. Το νερό σας. Εντάξει. Ναι. Η μαμά είπε ότι θέλει να έρθει να σε δει. Πότε? Τον άλλο μήνα. Λοιπόν, ναι, ρε, για βοήθησέ με να στρώσουμε τραπέζι. Έλα, σήκω. Μόνο η θεία θα βοηθάς, ε? Α, είναι και το σκυλάκι. Το σκυλάκι, δεν θα ταΐσουμε? Ναι. Άντε, πήγαινε να το φέρεις. Άντε, γρήγορα. Σκάρτος. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου, το μου γίνηκε. Είσαι δίκιο μου, έβρισε ο Ανδρέας. Ναι. Έτσι όπως το σκέφτεται, είσαι δίκιο. Αλλά ξεχνά κάποιες πολλά σημαντικές λεπτομέρειες, Παύλο. Και πιστεύω ότι στην πορεία είναι να δεις θυμηθεί τούτες τις λεπτομέρειες. Απλά νομίζω ότι τώρα ευνηδιάστηκε σε σοκ. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Εγώ ελάλουσα στα και τότε. Που τη στιγμή που ο Ανδρέας αναθεώρησε και ήθελε μωρό, πρέπει να μάθει πριν γεννήσεις. Αλήθεια. Και εγώ τι έπρεπε να κάνουμε στη μέση? Να τον πεθάνω τον Λούκα? Εσύ, δικό σου πρόβλημα τι θα έκανες και όπως θα αντιδρούσες. Εσύ τις δικές σου ευθύνες. Εγώ όμως, εγώ δεν το συγχωρώ με τίποτα στον εαυτό μου. Ο Ανδρέας ήταν ο πιο πιστός μου φίλος. Έδειξε μου τυφλή εμπιστοσύνη, όσο και τα λεφτά που μου δάνεισε, έσχισαν το χαρτί μου που αποδείχνει το πράγμα μπροστά στα μάτια μου. Ποιος το κάνει το σήμερα, κανένας! Δεν Παύλο κάνει, εντάξει. Ό,τι έγινε, να έγινε. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορεί να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι ανοιχτήκαν πληγές και χρειάζεται χρόνος για να πούθω. Ρένα, παι μου, ο Λούκας πώς είναι? Πώς να είναι? Φοβάται ότι να μείνει παράλυτος. Μαμά, έληξε. Θα πάω να τον βρω σπίτι του. Άμα του πω για έξω, θα ψηλιαστεί ότι κάτι ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Μ' άκουσες? Καλά, τραγούδε εσύ. Κοίτα με τον φημόζη, Δανάη. Μην φοβάσαι. Θέλω να μάθω αν το κοριτσάκι είναι υιοθετημένο. Με τόσα ψέματα που είπε ο μπαμπάς, δεν είμαι σίγουρη για τίποτα πια. Να πας να πιάσεις τη γυναίκα του, να μάθουνε. Τι λες, παιδάκι μου, είσαι τρελή. Θα πάω να ταράξω τη γυναίκα χωρίς λόγο. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Άσε με, θα στριμώξω αυτόν. Έφυγε αυτός για ταξίδι χθες. Πήρα τηλέφωνο, έμαθα. Έλα, ρε μανούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, θα πας. Οφου, βρε Δανάη. Φτιάξε εδώ και πώς πρέπει στην πύλη. Πώς χωρίσε το σπίτι. Καλά, στη μαγειρική δεν σε πιάνει καμία, ε. Μπόλκι, Μπεσαμέλ, που αρέσει στην ανιψιά μου, την Δανάη. Μείνετε ήσυχος, ξέρω το. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Α, να σου πω. Προχτές το βράδυ, τώρα που ήμουν πάνω και κοιμόμουν. Μα χτυπούσαν τα κουδούνια. Ποιος ήταν? Προχτές. Μα τι ώρα είναι αργά.
Θα σε γελάσω, δεν ξέρω, γιατί στον ύπνο μου το άκουσα, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Εγώ πάντως αν άνοιξα σε κανέναν την πόρτα. Ούτε κανένα κουδούνι να άκουσα. Έτσι μου. Περίεργο. Θα έκανα λάθος. Θα... στο όνειρό μου, μάλλον, θέλετε. Τούτος εψάρευκε με. Εφοήθηκε να μπατσα ακούσα κανέναν κουδούνι προχτές που ήρθε ο Παύλος. Εννοείται να καρφώθηκα. Καμιάς με ξεφτέρει. Όχι, το άλλον έχω σάτο. Όχι ρε, μην έχεις έννοια. Κι αμέ που το έβαλα, δεν το βρίσκει με τίποτε. Ναι. Η ζωή θέλει δύναμη. Και εσύ είσαι δυνατός. Μια χαρά να τα καταφέρεις. Είσαι πολεμιστής, ρε, σε φόβομαι. Εντάξει, γι' αυτό έθελω οι τοπάθειες. Οκ. Okay. Παλεύκο, τρο, Φίλιππε. Νομίζεις εσένα το παλεύκο. Σου σκέφτομαι όμως ότι η Έλενα έπαιξε μαζί μου και παραδέχτω του. Λούκα, εσύ έδωσες τα περιθώρια. Ναι, έδωσα τα περιθώρια, αλλά παρακαμέντου. Αφήσε με να νιώσω πατέρας. Κοινόν το μωρό, Φίλιππε, θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα. Δεν είναι μια ιδέα. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα μωρό, είναι ένα πλάσμα που το σφίξα μέσα στα σέρκα μου και βάλα το κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου. Καταλαβαίνω, σε αδερφέ. Δάμε, αφού και εμένα να πάμε στην ψυχή μου και εγώ κράτησα την. Αλλά πρέπει να προχωρήσεις όμως. Τράβα την άγκυρα από το παρελθόν. Έλα. Και στον Ανδρέα τηλεφώνω. Έλα. Να μου το κλείσει. Έλα, ξαναπιάεις. Τώρα είναι ώρα να διεκδικήσεις. Είναι η ώρα να το αποδείξεις τα πραγματικά σου αισθήματα. Έχει δίκιο, Νελένα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παύλο. Δικό σου το λάθος, ρε. Αν δεν τον μοιάζεις να νιώθει ότι δεν ήταν τίποτα για σένα. Πρέπει να τον μοιάζεις και να τον ζητήσεις συγγνώμη πολλές φορές. Ένα συζητήσαμε καν για το μωρό. Ένα ζήτησε να το δει, σαν να μην τον νοιάζει. Καλά, τώρα είσαι σοβαρή. Δαμέ, ένοιαζε το για τον μωρό. Τι είχε αισθήματα για εκείνον τον καιρό που νόμιζε ότι είναι του Λούκα. Συγγνώμη. Λάθος νούμερο. Κλείσαμε. Καλό, το πέτυχε. Πολύ ωραίο. Θα φάω και δεύτερο κομμάτι, θα σκάσω σήμερα. Δανάη. Απομακρύνθηκες από μένα. Γιατί, άλλαξε κάτι? Όχι, τίποτα. Αλλά έγιναν διάφορα. Ειδικά μετά που πέθανε η Κατερίνα. Και τι σχέση έχει αυτό με εμάς τους δυο? Εγώ σε αγαπάω, σε κόρη μου, το ξέρεις. Να σου πω. Ξέρεις ότι σε έχω βάλει στη διαθήκη μου
μαζί με τον Φίλιππο για την Ιβόνη. Όχι. Να με βγάλεις, δεν είναι δίκαιο. Καλά τώρα, μη φοβάσαι, δεν θα ρίξω τα παιδιά μου. Ει, hey. Λεφτά υπάρχουν. Ειλικρινά σε έχω σαν κόρη. Πες μου, σου βάλε λόγια η μάνα σου για μένα? Όχι. Όχι, η μαμά δεν έχει τίποτα μαζί σου. Το μόνο που δεν της αρέσει είναι η εκδικητικότητα. Καλά. Άστο αυτό, θα το κουβεντιάσω εγώ μαζί της. Από σένα ξέρεις τι θέλω. Άκουσα. Θέλω να προσπαθήσεις να συγχωρέσεις τον πατέρα σου. Σε παρακαλώ πολύ, μην ρίξεις τις γέφυρες. Το λυπήθηκα. Θεία, μη με πιέζεις. Δεν μπορώ. Μετά από όλα όσα έγιναν, δεν μου βγαίνει. Πώς το λένε. Κατά βάθος και εσύ ξέρεις ότι έχω δίκιο. Αντε άλλαξε κουβέντα, γιατί θα μου βγει το φαγητό από τη μύτη, ε. Οκ. Ό,τι πεις. Με τον Αντρέα τρέχει κάτι ακόμη ή βρήκες καινούριο αγόρι? Μα, ξερέιλα. Στην υγεία σου. Άλλαξες, ναι. Δεν με πιστεύεις πια. Δεν μου ανοίγεις, ε. Γιατί? Λάθος κάνεις. Απλά σε ντρέπομαι. Για κάποια προσωπικά μου θέματα δεν μπορώ να τα συζητάω μαζί σου, Ρεθία. Έχω να σου δώσω ένα δώρο. Θυμάσαι που μου είπες ότι έλειπες σου ένα κομμάτι της συλλογής σου? Τι να λέτε. Ευχαριστώ. Να τα ανοίξω, μαμά. Όχι, όχι. Στο ξενοδοχείο τώρα. Εσύ, η Αντριάννα, σου είπα όχι άλλα δώρα. Έχει τόσα. Εντάξει, ρε Πέτρο, με μαλώνεις, αφού ξέρεις ότι χαιρόμαι. Ναι, είναι θέμα διαπαιδαγώγησης όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο παιχνίδια, ε. Τελευταία φορά. Ε, όχι και τελευταία. Λοιπόν, ακούω. Πότε να ξανάρθετε το Κύπρο? Θα δούμε, ανέλαβα με τις δουλειές. Άντε, αστροναύτη, χαιρέτησε. Με χαιρετήσει? Θα με χαιρετήσει απλώς. Θα μου δώσει μια αγκαλιά μεγάλη, ζεστή, την καλύτερη που έχεις. Θέλω τη. Να σε φιλήσω. Αν σε κολλήσω γρήπη. Βεβαίως να με φιλήσεις. Ε, με κόφτια με κολλήσεις γρήπη. Θέλω φιλάκιν τώρα. Καλό φυλάκι. Πολύ καλό φυλάκι. Τέλειο φυλάκι. Να προσέχεις. Αγάπη. Έλα μου. Έλα, σου πω. Σίγουρα θέλεις να έρθεις μαζί μας, παιδί μας. Να κοιμηθείς μαζί με την μπαμπά. Ναι, αγάπη μου, σίγουρα. Ωψ! Ούτε ραντεβούν είχαμε, Αθηνά μου. Πώς πάμε, καλά? Είμαι ρε, παιδιά. Όλα καλά? Σαν και ομορφαίνεις κάθε φορά που σε θωρώ, ε. Ναι, είδες! Πάμε, Αθηνά μου, αρχίσαμε, ναι. Γεια σας. Εντάξει, κάμα το επίτηδες. Δεν ξέρω, γουστάρω αυτόν τον τύπο να βγάλει καπνούς από τη ζήλια. Εντάξει, με την κατάστασή σας, το χειρουργείο και αυτά, με νομίζω ότι έχω όρεξη για φλερτ. Ναι, ναι. Λες και δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Η Αθηνά να κρατήσει το μωρό αύριο για να έρθω εγώ να δω τον Λούκα. Πώς είναι η ψυχολογία του? Χάλια. Ένα μήνο μαζί του υπόψη, ήρθα μόνο για να πιάω κάτι πιζάμες για στο ρούχα. Έχεις τα έτοιμα? Ναι, ντρομή. Δεν ξέρω τη Λίζα να το δει. Χαίρομαι.
Αλήθεια. Δεν ζηλεύω, Φίλιππε. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πού να ζηλεύεις. Εγώ δεν θέλω να είσαι μαζί με το που ζηλιά, ούτε που ήχτω. Ας το κόψω εδώ, με. Το αρφό μου να τον φροντίσω εγώ. Αν πάει κάτι στραβά με το χειρουργείο, ένα με εγώ τζάμε. Εντάξει, ή θα το ξέρεις τούτο. Καλώς όρισες στο νησί μας. Μπα, είναι και νησί σου εκεί πρόσφατα. Κάπως έτσι. Έξι παίζει και έρωτας εδώ πέρα και λέω να ράξω. Πάμε να ανταπτύμε σε κανένα μπαράκι. Μπα, μην παραξηγείς, αλλά δεν θέλω να μας πούνε μαζί. Οκ. Okay. Ό,τι πεις, αρχηγέ. Λοιπόν, για λέγε, τι είναι αυτό το τόσο επίγον. Έχω μία πρόταση που θα λύσει το οικονομικό μας μέχρι και για τα δισέγγονά μας. Ξέχνα το. Έχω και παιδί τώρα, άλλαξα. Παλιά ήταν άλλο καπέλο. Εσύ, Πέτρο, κι εγώ να αλλάξω θέλω. Βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Αλήθεια σου λέω. Άκουμε, είναι μία μόνο τελευταία φορά. Ξέρω. Δεν γίνεται. Τώρα είμαι αλλού μεγάλο. Τότε γιατί ήρθες να με βρεις? Από περιέργεια. Να σου καλύψω λοιπόν την περιέργειά σου. Μου δίνεις το κεφάλαιο και το παίρνεις τέσσερις φορές επάνω. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα κάνω εγώ. Δεν γίνονται αυτά. Τέσσερις φορές επάνω. Τι είναι αυτά που λες? Γίνεται, ρε, εσύ. Άκουσε με. Θα το σκεφτώ σοβαρά. Τι να σκεφτείς, εσύ, δεν έχουμε χρόνο. Αν είναι να γίνει δουλειά, πρέπει να γίνει την άλλη εβδομάδα κιόλας. Καταρχήν είμαι αρνητικός. Δεν ήξερα ότι είσαι δική μου. Δεν είχα ιδέα. Όμως πάντα αγαπούσα εσύ. Ναι. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα λατρεύωσε. Πεθανίσκομαι τώρα που μου ράλεις, λιώνω. Να μείνεις απόψε, να μείνεις μαζί μου. Ναι, όχι, κάθε βράδυ μαζί. Θα κακομάθεις. Γιατί? Γιατί το όχι είναι όχι. Για να τα κάνεις του τα ούλα, σημαίνει ότι είσαι κολλημένος με την Αθηνά. Έναι, έτσι. Δεν αλλάζει κουβέντα. Μου είπε μόνο ότι με έβαλε στη διαθήκη του. Να σε βγάλει, παρακαλώ πολύ. Δεν το θέλουμε τα βρώμικα τα λεφτά του. Βρώμικα. Μαμά, λέγε, τι ξέρεις. Συγγνώμη, φεύγω. Συγγνώμη, Κουστά. Όχι, εγώ έφευγα. Μείνω μαζί του. Αντρέα. Αντρέα. Ήρθα. Έτσι, όχ. Αχ, ήσαν έτσι. Κι έκαμε φυλακές. Του τι γίνε κούλα η Αντιγόνη? Ναι. Η απόκλειψη είναι κλεβαδία. Απάντητα, τότε με κοιτάς. Ναι. Έλα, Έλενα. Γεια σου, Εφή. Μπορώ να μιλήσω στον Ανδρέα? Όχι. Δεν θέλει. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Δεν έχει και άδικο ύστερα από όλα αυτά που του έκανες. Άλλη, να σου πω.